Στο όνομα του Αλλά, του Παντελήμονος και του Φίλης Πλαχνού. Το κήρυγμα μας σήμερα έχει ως τίτλο «Το Ραμαζάν είναι ένας μήνας απαλλαγής από τη φωτιά της κούλασης». Η δόξα ανήκει στον Αλλά, του Παντελήμον, τον Κύριο του Σύμπαντος, ο οποίος είπε στο ερώτο βιβλίο «Ο εσείς που πιστεύετε, σας έχει επιβληθεί η νηστεία έτσι όπως έχει επιβληθεί στους ανθρώπους που έζησαν πριν από σας για να φοβάστε τον Αλλά. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτυρώ ότι ο Μουχάμεντ είναι δόλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως». Σημείο αναφοράς είναι αυτό που είπε ο προφήτης: «Όποιος νηστεύει το Ραμαζάν με πίστη επιδιώκοντας την συγχώρεση από τον Αλλά, θα του συγχωρωθούν όλες οι αμαρτίες του». Την ειρήνη και την ευλογία του να έχει, τόνισε τη σημαντικότητα του μηνός αυτού. Ο μήνας του Ραμαζανίου είναι ένας ξεχωριστός μήνας, ένας μήνας ευλογημένος. Είναι ο μήνας που αποκαλύφθηκαν τα θεϊκά βιβλία, το Κοράν αναφέρει, ο μήνας του Ραμαζανίου, στον οποίο αποκαλύφθηκε το Κοράνι, που είναι καθοδήγηση για τους ανθρώπους. Ο προφήτης είπε, τα φυλάδια του Αβραάμ αποκαλύφθηκαν την πρώτη νύχτα του μηνός του Ραμαζανίου. Η Τουρά αποκαλύφθηκε στις 6 Ραμαζανίου, το Ευαγγέλιο αποκαλύφθηκε στις 13 Ραμαζανίου και το Ζαβούρ αποκαλύφθηκε στις 18 Ραμαζανίου και το Κοράνι αποκαλύφθηκε στις 14 του μηνός του Ραμαζανίου. Το Ραμαζάν είναι επίσης ο μήνας της επίκλησης, που είναι η μεγαλύτερη λατρεία και η έψιστη υπακουή, χάρη στην οποία ο περαίτης, ο δούλος, δηλαδή του Αλλά, τον προσεγγίζει. Μελετώντας το βιβλίο του Αλλά, η δόξα ανήκει σε αυτόν, ανακαλύπτουμε ότι τα εδάφια που αφορούν την επίκληση είναι μεταξύ, δηλαδή είναι μαζί με τα άλλα εδάφια που αφορούν στην νηστεία. Ο Αλλά είπε, ο λέει, «Και όταν οι δόλοι μου σας ρωτούν για μένα, τότε είμαι πολύ κοντά. Ανταποκρίνομαι στην επίκλησή τους, δηλαδή στις κλήσεις εκείνο που με παρακαλάει. Ας ανταποκριθούν στην επίκλησή μου και να πιστεύουν σε μένα και τότε μπορεί να καθοδηγηθούν καλά». Αυτό δείχνει ότι οι επικλήσεις των ανθρώπων και οι επικλήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της νηστείας έχουν προτεραιότητα στην ανταπόκριση του Θεού. Στο πλαίσιο αυτού, ο προφήτης στην ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, στο πλαίσιο ο προφήτης στην ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, ο άνθρωπος που νηστεύει έχει 3 κλήσεις που πραγματοποιούνται. Είπε επίσης, 3 άνθρωποι είναι, έχουν μία επίκληση, πραγματοποιούνται: ο δίκαιος κυβερνήτης, ο άνθρωπος που νηστεύει μέχρι το Εφτάρ και η τρίτη επίκληση είναι εκείνο του ανθρώπου, του καταπιεσμένου και αδικημένου. Που σε αυτούς τους 3 ανθρώπους, καθώς λέει ο προφήτης, ανοίγουν οι πύλες του ουρανού. Δηλαδή, ανταποκρίνεται ο Θεός στις κλήσεις τους και λέει, «Μα το μεγαλείο μου», έτσι λέει ο Αλλά, «θα σε δικαίωσω ακόμα και αν γίνεται αυτό καθυστερημένα». Επιπλέον, ο Αλλά κρίνει το Ραμαζάνι να είναι μήνας που οι πιστοί
απαλλάγοντα από την κόλαση. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, όταν πέφτει η πρώτη νύχτα του Ραμαζανιού, οι δαίμονες και οι διάβολοι αλεσιδίνονται, οι πόρτες της κόλασης φραγίζονται και δεν μένει καμία πύλη της κόλασης ανοιχτή, ανοίγουν οι πύλες του παραδείσου και δεν μένει καμία πύλη κλειστή. Τότε κάποιος θα φωνάξει, δηλαδή ανάμεσα στις δύο πύλες, «Ω εσύ που κάνεις καλό να σμίξεις και εσύ που κάνεις κακό να απομακρυνθείς, ο Αλλά απαλλάσσει τους ανθρώπους από την κόλαση». Λέει επίσης, «Σε κάθε εφτάρ ο Αλλά απαλλάσσει ανθρώπους από την κόλαση, από τη φωτιά της κόλασης». Αυτή η απαλλαγή από την κόλαση σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπαίνει ποτέ στην κόλαση. Η νηστεία είναι μία πόρτα για τις καλές πράξεις. Ο προφήτης λέει, είπε, η νηστεία προφυλάσσει τον άνθρωπο από την κόλαση. Ο προφήτης είπε επίσης, όποιος δούλος του Θεού νηστεύει, ο Αλλά θα τον φυλάξει ή θα τον προστατέψει από την κόλαση. Ο Μωάδε Μπν Τζάμπελ, την ευλογία του Αλλά να έχει, αφηγήθηκε λέγοντας, έμονα μαζί με τον προφήτη την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει σε ένα ταξίδι και κάποια μέρα ήμουνα κοντά του και ενώ περπατούσαμε τον είδα μόνο του και τότε το είπα, ο απεσταλμένος του Αλλά, πες μου για κάποιο έργο που αν το κάνω μπαίνω στον παράδεισο και να με προστατέψει από την κόλαση. Τότε το απάντησε ο προφήτης, με ρώτησες για ένα μεγάλο θέμα και δεν είναι καθόλου μεγάλο και δύσκολο σε όποιον του διευκολύνει ο Αλλά. Να λατρεύεις, το λέει, τον Αλλά και να μην συνετρίζεις μαζί του άλλες θεότητες. Να τηρήσεις την προσευχή, να προσφέρεις ζακάτ, η λιμοσύνη ζακάτ, να νηστεύεις το μήνα του Ραμαζανιού και να προσκυνήσεις και να προσκυνήσεις τον ιερό οίκο. Και μετά του είπε να σου καθοδηγήσω στις πόρτες του καλού. Η νηστεία προφυλάσσει τον άνθρωπο από το κακό και η ελεημοσύνη σβήνει την αμαρτία του ανθρώπου όπως το νερό σβήνει τη φωτιά. Η νηστεία είναι ένας από τους μεσολαβητές που δέχεται ο Θεός την μεσολάβησή τους. Την ημέρα της κρίσεως ο προφήτης τονίζει ότι η νηστεία και το Κοράνι μεσολαβούν για τον άνθρωπο την ημέρα της κρίσεως. Η νηστεία θα πει, «Ω Θεέ μου, του στήρεσα την τροφή και τις επιθυμίες κατά τη διάρκεια της ημέρας», δηλαδή της νηστείας του, «γι' αυτό», λέει, «δώσε μου τη δυνατότητα να μεσολαβήσω για αυτόν τον άνθρωπο». Το Κοράνι λέει, «Του στήρισα τον ύπνο του τη νύχτα, δώσε μου τη δυνατότητα να μεσολαβήσω για τον άνθρωπο αυτόν». Και τότε γίνεται μεσολάβηση. Η νηστεία είναι ένας λόγος που βοηθάει στην συγχώρεση των αμαρτιών των ανθρώπων και είναι ένας δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στον παράδεισο. Ο Αλλά έδωσε την υπόσχεσή του στους ανθρώπους, τους δούλους του δηλαδή, που νηστεύουν ότι θα τους συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες τους και θα έχουν πλήρη ανταμοιβή. Το Κοράνι αναφέρει για τους ανθρώπους που υποτάσσονται στον Θεό και για εκείνους που πιστεύουν, τους πιστούς και τις πιστές και για τους υπάκους και τις υπάκουες, τους ειλικρινείς άντρες και γυναίκες, για τους ανθρώπους που, για άντρες που είναι ακλόνητοι στην πίστη τους, για τις γυναίκες που είναι επίσης ακλόνητες, για τους ταπεινούς και τις ταπεινές που είναι ταπεινούνται δηλαδή στον Θεό, για τους άντρες που ελιούν και τις γυναίκες που κάνουν το ίδιο του ίδιου, για τους άντρες και τις γυναίκες που νηστεύουν, και για εκείνους και εκείνες που διατηρούν την αγνότητά τους, και για εκείνους και εκείνες που υμνούν τον Αλλά
Τους προετοίμασε ο Αλλά, συγχώρεσε και μεγάλα ανταμοιβή. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, λέει, είπε, όποιος κάνει νηστεία κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού, θα του συγχωρηθούν όλες οι προηγούμενες αμαρτίες που έχει κάνει. Αυτός ο μήνας περιέχει επίσης μία ενέκτα η οποία, αν κάποιος την πετύχει, με ανάγνωση δηλαδή του Κορανίου και τις παρακλήσεις και αφιερώνεται την λατρεία του στον Αλλά, τότε θα του συγχωρηθούν οι αμαρτίες του. Αυτή η νύχτα είναι η Λάιλα Τελ Κάντρ. Σε μία αναφορά είναι ότι ο προφήτης είπε, όποιος προσεύχεται κατά τη διάρκεια της Λάιλα Τελ Κάντρ, με πίστη επιδιώκοντας την ανταμοιβή του από τον Αλλά, θα του συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες του. Η νηστεία είναι μία πορεία που οδηγεί στον παράδοσο. Ο προφήτης λέει επίσης, στον παράδοσο υπάρχει ένα δωμάτιο που φαίνεται το μέσα και το έξω, είναι διαφανές. Ο Αλλά έχει ετοιμάσει αυτό το δωμάτιο για τους ανθρώπους που προσφέρουν φαΐ, μιλούν με ποιότητα και που κάνουν νηστεία και προσεύχονται ενώ την διάρκεια της νύχτας, ενώ οι άλλοι κοιμούνται. Ο Αμπού Χουραίρα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης ρώτησε γυναικά τους συντρόφους του ποιος νηστεύει σήμερα. Αμέσως απάντησε ο Αμπακρ, εγώ. Ρώτησε επίσης ποιος επισκέφθηκε κάποιον ασθενή. Απάντησε ο Αμπακρ, εγώ. Και ρώτησε ποιος τάισε σήμερα κάποιο φτωχό. Αμέσως απάντησε ο Αμπακρ, εγώ. Τότε είπε ο προφήτης, όποιος κατέχει αυτά τα στοιχεία σε μία μέρα, ή πως τα κάνει δηλαδή σε μία μέρα, θα μπει στον παράδοσο. Όταν ήρθε από Ομαλ Ελμπαχλή, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει στον προφήτη και τον ρώτησε, ο προφήτης του Αλλά, πες μου για ένα έργο που αν το κάνω, μπαίνω στον παράδοσο. Τότε του είπε να κάνει την νηστεία, δεν υπάρχει όμοια πράξη με αυτήν. Η νηστεία είναι ένα μυστικό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Κύριό του, τον Αλλά. Ο άνθρωπος μένει μόνος του και δεν το βλέπει κανένας, παρά μονάχα ο Αλλά που παρατηρεί τα πάντα. Μπορεί ο άνθρωπος να παραβιάσει την έννοια της νηστείας, να παραβιάσει την ίδια την νηστεία, αλλά δεν το κάνει από φόβο στον Αλλά. Γνωρίζει ο άνθρωπος ότι ο Αλλά παρακολουθεί τις κινήσεις του και είναι εκείνος που θα τον ανταμείψει. Το Κοράνι αναφέρει, δεν βλέπετε ότι ο Αλλά γνωρίζει όλα που συμβαίνουν στους ουρανούς και στη γη. Δεν γίνεται συνεδρίαση τριών ανθρώπων χωρίς να είναι εκείνος ο τετάρτος τους. Ούτε γίνεται τίποτα, καμία πράξη χωρίς να το γνωρίζει ο Αλλά, όπως γνωρίζει τα πάντα και κατέχει τη γνώση του για όλα όσα γίνονται στο σύμπαν. Η νηστεία είναι μία από τις πράξεις που ανοίγει τις ανάγκες ο Αλλά στον εαυτό του, γιατί είναι εκείνος που ανταμεύει τον άνθρωπο, ο οποίος κάνει την νηστεία για χάρη του Αλλά. Στηρίζει τον εαυτό του όλες τις εύνοιες μόνο για χάρη του. Η έκφραση «η νηστεία γίνεται για μένα» δείχνει την κατάλληλη, όπως αναφέρεται ο Θεός, ότι η νηστεία γίνεται για μένα. Άρα αυτή η έκφραση δείχνει την κατάλληλη θέση που κατέχει η νηστεία μεταξύ των άλλων λατριών. Η νηστεία είναι μία πράξη που γίνεται για χάρη του Αλλά και δεν υπάρχει χώρος για υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος που τηρεί την νηστεία διατηρεί την σχέση του με τον Αλλά και πάντα εκμεταλλεύεται το μένα αυτό για να απαλλάξει ο Αλλά, για να τον απαλλάξει ο Αλλά από την τιμωρία. Εδώ ξανήκει στον Αλλά τον Παντελή μου, αδελφή μου στο Ισλάμ. Η νηστεία σώζει τον άνθρωπο από τη φωτιά της κόλασης και είναι εκείνη που εμποδίζει τον άνθρωπο από κάθε κακή συμπεριφορά και που πραγματοποιεί την έννοια της ευσέβειας. Είναι η νηστεία που τον απαγορεύει από την κακολογία, από την ψευδομαρτυρία και από άλλες κακές πράξεις.
απαγορεύω τον άνθρωπο από την κακολογία και από την υβρισιά. Από τον απαγορεύω από τον να αμάχεται με κανένα. Και αν κάποιος θελήσει να μάχεται μαζί του, πρέπει να πει: Θεέ μου, είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει. Όταν ο μουσουλμάνος υπερασπίζεται τον άλλον μουσουλμάνο από την κακολογία, τότε ανταμείβεται από τον Θεό με τον παράδοσο. Λέει ο προφήτης, όποιος προσπίζεται τον αδελφό του από την κακολογία, ο Αλλά θα του σώσει από την φωτιά της κόλασης. Ο πραγματικός νηστικός άνθρωπος είναι εκείνος που η νηστεία του φαίνεται και αντανακλάται στη συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους ανθρώπους και φαίνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο ελέγχει ο άνθρωπος τις επιθυμίες του, δηλαδή τις κακές επιθυμίες του, διότι μπορεί να το καθοδηγήσουν δηλαδή αυτές οι κακές επιθυμίες σε καταστροφή. Αυτό γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος στηρεί την πραγματική νηστεία και φοβάται τον Αλλά, φυλάσσοντας τα όργανα του από τις κακές πράξεις. Σημειωτή είναι το γεγονός ότι ο Αλί ιμν Αμπού Τάλιμπ είπε να ενδιαφερθείτε για την αποδοχή του έργου σας και όχι για το ίδιο του έργο, διότι ο Αλλάχ λέει, ο Αλλάχ δέχεται με μόνο από τους ευσεβείς. Θεέ μου, δώσε μας την δύναμη και απαλλαξέ μας από τη φωτιά της κόλασης.